Σήμερα εμείς αυτό που κάνουμε είναι να τιμήσουμε τη μνήμη των δικών μας εχθρών. Ανακαλούμε στη μνήμη μας τους αγώνιστους και παίρνουμε δύναμη και παράδειγμα από αυτούς. Την ημέρα εκείνη έπεσε ο πρώτος νεκρός εργαζόμενος, ο Τάσος Τούσης, ο αυτοκινητιστής, και ακολούθησαν άλλοι 10. Για πολλούς ιστορικούς νομίζουμε ότι είναι και παραπάνω. Χρειάστηκε να έρθει ο ίδιος ο Μεταξάς στη Θεσσαλονίκη. Χτύπησαν ο στρατός και η αστυνομία. Το κομμάτι αυτό της ιστορίας του εργατικού κινήματος της Θεσσαλονίκης αποτελεί μέρος της ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Δικαιώθηκε όμως ο αγώνας τους. Τι γίνεται με τα μέτρα τώρα? Κοιτάξτε, ο αγώνας τους δεν δικαιώθηκε. Αν είχε δικαιωθεί, δεν θα ήμασταν εδώ για να αγωνιζόμαστε και να τους θυμόμαστε και να τους θυμόμαστε. Ο αγώνας τους συνεχίζεται, ο αγώνας τους δεν δικαιώθηκε και συνεχίζεται από εμάς, προκειμένου να έρθουν καλύτερες μέρες. Δεν ζούμε στο κενό, γνωρίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Προσπαθούμε να είμαστε αρρωγοί στην επίλυσή τους με διάφορους τρόπους, με την τεκμηρίωση αλλά και με τους αγώνες μας. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Αυτό μάθαμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.